Καλησπέρα, αν κάμερα είστε έτοιμες παρακαλώ να βγείτε. Είστε έτοιμες. Καλησπέρα, αστιάτησα. Ο προπονητής μας παρακαλώ πολύ θερμά. Ονοματεπώνυμο μου και το μέσο που εκπροσωπείτε πριν από πολύ του ερωτήματος. Καλησπέρα, Γιάννη Λαπής, Γιάννης από τα Νέα. Ήθελα να τον ρωτήσω, δεδομένου οποιοδήποτε είναι στενοχωρημένο σε μια ΕΤΑ, του κάνει πιο δυνατή την ΕΤΑ, με γεγονός ότι τα δύο γκολ ήταν τα πρόσφερα στον αντίπαλο. Δηλαδή είναι ένα αυτογκολ και από ένα λάθος. Ευχαριστώ. C'est l'histoire du match. Toute l'histoire du match, elle se résume à ce que ce monsieur vient de dire. C'est qu'on peut mettre tous les plans en place que l'on veut. Quand on joue au football, on n'a pas le haut niveau. Notre haut niveau, c'est du détail. Et c'est éviter de faire des erreurs qui permettent à l'équipe adverse de gagner. Ce soir, c'est la première mi-temps complètement manquée et décalée. Αυτή ακριβώς είναι η περιγραφή του Παναγίου, αυτή ακριβώς που κάνατε, γιατί πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο φυσικά ήμασταν κακοί στο πρώτο ημίχρονο. Όμως ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε υψηλό επίπεδο ούτως ή άλλως. Όμως πραγματικά μπήκανε δύο γκολ από δικά μας λάθη, δώρα όπως είπατε προς τον αντίπαλο. Νομίζω λοιπόν πως αυτή είναι η κατάλληλη περιγραφή του αγώνα, ένα παιχνίδι που δεν καταφέραμε να πούμε καλά. Όμως πραγματικά ξοδέψαμε το πρώτο ημίχρονο κάνοντας δύο γκολ. Αλέξη Φερβίλης από το Φως. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έδωσε δώρα, αλλά φάνηκε ότι δεν μπήκε και στο μάτς. Σαν να ευνηδιάστηκε. Γιατί ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό έδωσε περισσότερο χώρο στον Ολυμπιακό, εν αντιθέσει με το σημερινό που πίεσε ψηλά και σαν να φάνηκε ο Ολυμπιακός να μην είχε αυτές τις απαντήσεις. Πώς το εξηγεί. Παρακαλώ, με ρωτήσει ο Ολυμπιακός Ils ont pressé plus haut aujourd'hui et c'est pour ça que l'Olympiakos n'a pas très bien. Non, c'est pas que ça. Ce qu'on a dit au début, c'est que. On savait que c'est une équipe qui allait nous presser au début et on s'était mis dans un bloc bien compact. Mais après, dans ce match, il y a eu deux matchs. Il y a eu la première mi-temps où on a été. Après le but, où on a subi presque toute la mi-temps. Et la deuxième période, on a été beaucoup plus haut, beaucoup plus de justesse dans le jeu et beaucoup plus de moins de pertes de ballon. Et nous avons pu faire une mi-temps plus correcte. Mais la première mi-temps, on peut mettre tous les systèmes en place quand, ou tout ce qu'on veut, presser ou pas. Quand on offre des buts, c'est difficile de revenir dans un match. Et surtout dans des matchs de ce niveau et dans un contexte aussi difficile qu'ici. Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός πίεσε, ωστόσο ήταν και πάρα πολύ συμπαγή στην άμυνά του και θα μας επέτρεψε εμάς όπως θέλαμε να εκμεταλλευτούμε χώρους και να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς κάποιες ενέργειες. Η αλήθεια όμως είναι πως όταν μπήκε το πρώτο γκολ, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά συμπαγής, όπως είπαμε, και αποτελεσματικός στην άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε και διορθώσαμε αρκετά τα πράγματα. Δουλέψανε τα συστήματα που έχουν προετοιμάσει πολύ καλύτερα. Όμως σε τέτοια παιχνίδια, τέτοιου επίπεδου, όταν παίζεις σε τέτοιο ντέρμπι, όταν χαρίζεις δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσεις το αποτέλεσμα, όσο και αν βελτιώνεις την εικόνα σου στο δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε τις μοναχίες, ξοδέψαμε ένα άλλο πρώτο ημίχρονο. Αποστόλης Φιλιάκος από το μικρόφωνο GR και YouTube Vasco Sports. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Αλικό, με τι σκεπτικό έμεινε εκτός δεκάδας ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Μπακάπου. Ευχαριστώ πολύ. Comment est-ce que vous pensez de rester en banque pour le meilleur buteur de championnat pour le Bacabou? Parce qu'il est un seul. Je pense que si Cédric n'a pas démarré le match, c'est simplement parce qu'en discutant avec lui, Cédric m'a expliqué qu'il était, après le match du Baroque, qu'il était fatigué, qu'il ne pouvait pas démarrer le match.
c'est la raison pour laquelle il est resté sur le banc. Sinon, bien entendu, qu'on avait besoin de joueurs de profondeur, un joueur de, on l'aurait fait. Mais pas quand le joueur nous dit qu'il est épuisé et qu'il ne peut pas démarrer le match. Parce qu'il est trois jours après le match, il n'avait pas encore bien récupéré aujourd'hui. Ο λόγος που έμεινε έξω ο Μακαμπού είναι γιατί πραγματικά μετά από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δήλωσε ότι έχει μια τεράστια κόμπωση μετά από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ότι δεν ήταν σε θέση να ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι. Φυσικά γνωρίζαμε ότι το σημερινό παιχνίδι χρειαζόταν βάθος στην επίθεσή μας, γνωρίζαμε πως έπρεπε να βρούμε μια λύση σε αυτό. Όμως όταν ο ίδιος ο παίχτης νιώθει τέτοια κούραση και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, πρέπει να μείνει δυστυχώς έξω. Καλησπέρα. Κώστας Πλιάτσικας από την ώρα των Σπορ και το sdna.gr. Ο Ολυμπιακός φεύγει με άδεια χέρια από ένα must win derby και είναι πλέον στο πλήν 6 από την κορυφή. Θεωρεί ο coach ότι παρά την αποψινή ήττα, η ομάδα του εξακολουθεί να βρίσκεται δυνατά μέσα στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός κάνει πάντα πολλά ζωή. On a six points de différence contre la première. Vous pensez qu'il y a d'espoir? L'Olympiakos est un grand club, c'est une équipe, nous qui est toujours une équipe, depuis le début de la saison, de toute manière cette équipe elle fait des montées et des descentes, des bons matchs, des matchs moyens. Ce soir c'est encore la preuve qu'elle manque de régularité, et ça c'est depuis le début de la saison. Et oui, il reste encore des matchs, il reste encore des points, et il faudra faire ce qu'a fait aujourd'hui le Pana. De battre l'Olympiakos, on essaiera de les battre chez nous. Comme on a battu le PAOK, on essaiera de battre encore d'autres équipes. Mais si les gens pensent que le championnat est terminé, ils se trompent. Le championnat est terminé pour personne. Et encore moins ce soir. Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, ένας μεγάλος σύλλογος, όμως φέτος έχει αποδειχθεί πως μας λείπει η συνέχεια, η κανονικότητα. Έχουμε κάνει κακά παιχνίδια, έχουμε κάνει πολύ καλά παιχνίδια όπως προχτές, έχουμε κάνει κάποια μέτρια παιχνίδια και έχουμε κάνει ανωδική πορεία σε σχέση με την αρχή του πρωταθλήματος, όμως και σήμερα αποδεικνύεται πως μας λείπει αυτή η συνέχεια που χρειαζόμαστε. Φυσικά μένουν 6 παιχνίδια μπροστά μας, μένουν βαθμοί να διεκδικηθούν. Όποιος νομίζει πως το πρωτάθλημα έχει τελειώσει, αν οποιοδήποτε το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος. Πάντα μέχρι να, όσο δεν έχει τελειώσει κάτι, όλοι πρέπει να όλοι προσπαθούν. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που προσπαθούμε πάντα σε όλα μας τα παιχνίδια. Έχουμε να παίξουμε ακόμα μια φορά παιχνίδια στο Παναθηναϊκό. Έχουμε να παίξουμε και άλλα παιχνίδια με άλλες μεγάλες ομάδες. Θα διεκδικήσουμε όλους τους βαθμούς και φυσικά δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Παρόλο που βλέπουμε πως φέτος αυτό το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς υπάρχει. Ωστόσο, σαν μεγάλο σύλλογο που είμαστε, προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει κάποιο ερώτημα, παρακαλώ. Αν δεν υπάρχει πολύ παρουσία σας, καλή συνέχεια.